Εκατοντάδες κριτικοί αλλά και επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά να περπατήσουν κατά μήκος των τειχών, απολαμβάνοντας τη δροσιά και τη μοναδική θέα του οχυρωματικού έργου. Με τη δεύτερη φάση της παρέμβασης προβλέπεται να αλλάξει ακόμη περισσότερο όψη η διαδρομή από τον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα έως τον προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο. Το οποίο ήδη το χαίρονται οι Ηρακλειώτες από την εποχή της καραντίνας με την ήπια διαμόρφωση που είχαμε κάνει. Τώρα όμως περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο, με σήμανση, με μια νέα επίστρωση, με νέο σύστημα φωτισμού, με δύο αναψυκτήρια και με φυτεύσεις 2,5 φορές στην έκταση του Πάρκου Γεωργιάδη. Ο προϋπολογισμός του έργου που υπεγράφει με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται πλήρως από το πρόγραμμα στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Πέρα από τις παρεμβάσεις στη διαδρομή, προβλέπονται νέες φυτεύσεις, ποδηλατοστάτες και προστατευτικά κυκλειδώματα. Βεβαίως, όπως ξέρετε, τα νετικά τείχη είναι ήδη προσβάσιμα και επισκέψιμα και αυτό προκύπτει και από τον αριθμό των συμπολιτών που τα επισκέπτονται καθημερινώς. Τώρα θα αντικατασταθεί ο φωτισμός, θα μπουν φώτα LED και θα λειτουργήσουν, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, δύο αναψυκτήρια. Όπως τονίστηκε, τα τείχη γίνονται ο μεγαλύτερος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής μήκους περίπου 3,5 χιλιόμετρα. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα ενταχθεί οριστικά στην καθημερινότητα των δημοτών, αλλά θα μπορέσει να ενταχθεί και στο τουριστικό προϊόν της πόλης ως ο κορυφαίος κοινόχρηστος χώρος σε όλη την Κρήτη. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την υπογραφή αυτής της συμβάσεως και το μόνο που απομένει από εδώ και πέρα είναι να επιμείνουμε να είναι εμπρόθεσμο μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει ο εργολάβος. Το χρονοδιάγραμμα είναι 18 μήνες. Σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου, με την παράδοση του έργου θα πρόκειται για μια πλήρως οργανωμένη πεζοπορική και ποδηλατική διαδρομή.